Ιερά Μονή Οσίου Λουκά. Στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, σε υψόμετρο 450 μέτρων και κοντά στην Ακρόπολη της αρχαίας Στήριδας, βρίσκεται ένας θησαυρός των μεσοβυζαντινών χρόνων, η Μονή του Οσίου Λουκά. Η Μονή ιδρύθηκε από τον μοναχό Λουκά Στηριώτη, ο οποίος έζησε στην περιοχή 7 χρόνια από το 946 έως το θάνατό του το 953. Είναι γνωστή και ως βασιλομονάστηρο λόγω της μεγαλοπρέπειας και της τελειότητας του μνημείου, αλλά και λόγω της εμπλοκής των ίδιων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων στην ανέγερσή της. Είναι το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα. Το μοναστήρι αποτελείται από δύο μεγάλες εκκλησίες, το Ναό της Παναγίας και το Καθολικό. Η Μονή υπήρξε σημαντικό μοναστικό και πνευματικό κέντρο σε όλη τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Σημαντικές πληροφορίες θα ακούσουμε από τον πατέρα Νίφωνα και είναι τιμή μας. Όπως βλέπετε εδώ είναι το σκήνομα του Οσίου Λουκά και αν εστιάσετε στην κάρα του θα αντικρίσετε ένα υπερφυές σημείο. Είναι δέρμα, ελαφρώς συρρυκνωμένο και ελαφρώς αφυδατωμένο, σημείο αφθαρσίας. Βρισκόμεθα εντός του ναού της, εντός του καθολικού της Ιεράς Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Όσιον Λουκά. Ο οποίος ναός έχει λάβει δύο προσωνύμια, Αγία Σοφιά της Ρούμελης ή Μικρά Αγία Σοφιά. Όχι γιατί η αρχιτεκτονική του ομοιάζει με εκείνη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η διακόσμηση, το ντεκόρ, η ορθομαρμάρωση που βλέπετε, αφού και η μεγαλοπρέπεια. Επίσης, έχει προσδώσει τα δύο αυτά προσωνύμια το γεγονός ότι έχουν εργαστεί οι καλύτεροι Κωνσταντινοπολίτες τεχνίτες σε αυτό το ναό με αυτοκρατορικά έξοδα, με αυτοκρατορικές χορηγίες. Το καιρό εκείνο βλέπετε, οι άρχοντες έδιδαν για τη λατρεία του Θεού, έδιδαν για την δόξα του Θεού, δια ανέγερση ναών. Βρισκόμεθα στον ναό της Αγίας Βαρβάρας. Είναι ναός σταυρόσχημος, είναι ένας ναός σταυρόσχημος που αναπτύσσεται σε 11 σταυροθόλια, εντός του οποίου ευρίσκεται το κενοτάφιο του Οσίου Λουκά. Ο ναός τιμάται στην Αγία Βαρβάρα. Τιμάται στην Αγία Βαρβάρα διότι ο Όσιος Πατήρ ημών Λουκάς, ο έφορος και προστάτης της Αγίας Μονής Ταύτης, θεωρούσε προστάτηδά του την Αγία Βαρβάρα και της είχε ιδιαίτερη ευλάβεια.
Έθος γάρ εστί της χριστιανής ιερέα αποδημίε, δηλαδή συνήθεια και μάλιστα καλή συνήθεια είναι εις τους χριστιανούς οι προσκυνηματικές εκδρομές. Καλό και όμορφο και ψυχοβρές ενδεχομένως θα ήταν να καλλιεργήσουν όσοι δουν αυτό το βίντεο, να καλλιεργήσουν αυτήν την ωραία και όμορφη συνήθεια, την καλλιέργεια δηλαδή των προσκυνηματικών εκδρομών.